And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Πρωτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι αναφέρεται σε σεξουαλικές κακοποιήσεις και δολοφονίες παιδιών και γυναικών. Σας προτρέπω να μην συνεχίσετε στην ακρόασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 6 Νοεμβρίου του 1990 και βρισκόμαστε κοντά στην πόλη Ρόστοφ-ον-Στον της Ρωσίας. Η 22χρονη Σβέτα Κορόστικ επέστρεφε σπίτι της με το τρένο, όταν ένας μεσήλικας άνδρας την ρώτησε ευγενικά αν μπορούσε να καθίσει δίπλα της. Μόλις η Σβέτα του είπε ναι, ο άντρας κάθισε και της έπιασε κουβέντα. Είπε ότι ήταν πρώην δάσκαλος και πως του έλειπε να δουλεύει με παιδιά. Η νέα του δουλειά απαιτούσε να ταξιδεύει συνέχεια, με αποτέλεσμα να είναι μακριά από την γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Υπήρχε κάτι στον άντρα που έκανε την Σβέτα να νιώθει ηρεμία. Μιλούσε όμορφα και η αυτοπεποίθηση που ενέπνεε της έκανε εντύπωση, καθώς δεν τέριαζε με την ταπεινή εμφάνισή του. Η καμπαρτίνα του ήταν μεγάλη για το σώμα του και τα μεγάλα γυαλιά που φορούσε τον έκαναν να φαίνεται αστείος. Η Σβέτα σκέφτηκε ότι θα ήταν ωραίο να είχε κάποιον σαν αυτόν για δάσκαλό της όταν ήταν μικρότερη. Έξυπνο, αστείο και ευγενικό. Όταν έφτασε η στιγμή να κατέβει στην στάση της, ο άντρας κατέβηκε μαζί της. Ξεκίνησαν να περπατούν μαζί, μιλώντας και γελώντας. Το μονοπάτι μέσα από το δάσος ήταν ο πιο γρήγορος δρόμος και καθώς έπεφτε η νύχτα, η Σβέτα συνέχισε μαζί με τον νέο φίλο της. Εν ρηπή οφθαλμού, ο άντρας μεταμορφώθηκε σε θηρίο. Επιτέθηκε στην Σβέτα και την πέταξε στο έδαφος. Αυτή προσπάθησε να του αντισταθεί. Αυτός όμως ήξερε ακριβώς τι έκανε. Το είχε κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Νωρίς το πρωί της 13ης Νοεμβρίου του 1990, η αστυνομία βρήκε το ακροτηριασμένο σώμα της Σβέτα Κορόστικ στο δάσος πίσω από τον σταθμό. Ο δολοφόνος είχε κόψει την άκρη της γλώσσας της και είχε δαγκώσει και τις δύο θηλές της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με τραύματα από μαχαίρι. Είχε υποστεί έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Η αστυνομία δεν εξεπλάγει από αυτή την φρικτή ανακάλυψη. Η Σβέτα ήταν το 36ο θύμα ενός κατά συρροή δολοφόνου που είχε ονομαστεί από τον τύπο το τέρας του Ροστόφ. Στις 30 δεκάτου οι αρχές βρήκαν το πτώμα του Βαντίμ Γκρόμοφ, ενώ στις 3 Νοεμβρίου το πτώμα της Βιτίλια Τιτσένκο. Όταν όμως βρήκαν το πτώμα της Σβέτα, είχαν ήδη έναν ύποπτο. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συμπέραναν ότι η νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε μία εβδομάδα πριν βρουν τα λείψανά της. Εκείνες τις ημέρες, ένας αστυνομικός με πολιτικά είχε δει έναν άντρα να βγαίνει από το δάσος κοντά στο σταθμό των Σλέσκοχ με αίμα στο πρόσωπό του. Το άτομο αυτό ήταν γνωστό στην αστυνομία και είχε ήδη συλληφθεί σε σχέση με τις δολοφονίες του τέρατος του Ροστόφ 6 χρόνια πριν. Το μόνο που μπορούσαν τώρα να ελπίζουν ήταν ότι θα είχαν αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουν μακριά από τους δρόμους μία για πάντα. Ο άντρας αυτός ήταν ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροήν δολοφόνους στον κόσμο. Ήταν ο Αντρέι Τσικατίλο.
Ο Αντρέι Ρωμόνοβιτς Τσικατίλο γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1936 σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Οι γονείς του ήταν ο Ρωμάν και η Άννα και ζούσαν στο Λιαμπλοτσνόιε, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία. Υπό την κυριαρχία του Στάλιν, οι αγρότες αναγκάστηκαν να παραδώσουν γη, ζώα και καλλιέργειες στο κράτος σε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε κολεκτιβοποίηση. Έμειναν με άδεια χέρια, όσο όλα τα προϊόντα της Ρωσίας μοιράζονταν, εξάγονταν ή απλώς παταλούνταν. Όπως πολλοί άλλοι που έπεσαν θύμα της πείνας που κατέστρεψε την Ουκρανία, η οικογένεια Τσικατίλο είχε πολύ λίγο φαγητό. Απελπισμένοι, ο Αντρέι και η οικογένειά του ζούσαν τρώγοντας γρασίδι και πράσινα φύλλα. Τον Ιούνιο του 1941 τα ναζιστικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Έσου Σουδού και ο πατέρας του Αντρέι, ο Ρωμάν Τσικατίλο, κλήθηκε να υπηρετήσει στον κόκκινο στρατό. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Ρωμάν προσβλήθηκε από φυματίωση και πιάστηκε εχμάλωτος πολέμου. Πίσω στην Ουκρανία, ο Αντρέι και η μητέρα του ζούσαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο κατόφλι τους. Το μικρό αγόρι βίωσε βομβαρδισμούς και καθημερινή βία. Η ζωή του ήταν μια σκληρή επιβίωση. Ο Αντρέι γεννήθηκε με υδροκεφαλία, που σημαίνει ότι υπήρχε νερό στον εγκέφαλό του, κάτι το οποίο του προκάλεσε χρόνια πάθηση των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος. Έβρεχε το κρεβάτι του για πολλά χρόνια, ακόμα και στην εφηβεία. Ο νεαρός Αντρέι και η μητέρα του μοιράζονταν ένα μονό κρεβάτι στο σπίτι τους που ήταν μόνο ενός δωματίου. Οπότε η κατάσταση αυτή του προκαλούσε πολύ άγχος. Αντί όμως να ζητήσει βοήθεια ή να στηρίξει το παιδί της, η Άννα τον έβριζε και τον κοροϊδεύε. Του είπε επίσης μια τρομακτική ιστορία που τον στιγμάτισε. Του είπε ότι είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Στέφαν, ο οποίος εξαφανίστηκε το 1934 σε ηλικία 5 ετών. Σύμφωνα με την Άννα, ο Στέφαν δολοφονήθηκε και φαγώθηκε από τους γείτονές τους, λόγω της μεγάλης πείνας που μάστιζε τότε την πόλη τους. Η μητέρα του χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία ως προειδοποίηση και έτσι ο Αντρέι δεν ξεμύτησε ποτέ μακριά από την αυλή του σπιτιού τους. Το 1943, όσο ο Ρωμάν ήταν ακόμα εχμάλωτος πολέμου, η Άννα γέννησε ένα κοριτσάκι, την Τατιάνα. Δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα του πατέρα. Ωστόσο, πιστεύεται ότι ήταν αποτέλεσμα βιασμού από στρατιώτη Ναζί. Λόγω του πολύ μικρού σπιτιού στο οποίο ζούσαν, η πιθανότητα ο Αντρέι να είδε τον βιασμό της μητέρας του ήταν πολύ μεγάλη. Ο νεαρός Αντρέι Τσικατίλο ξεκίνησε το σχολείο στην κοντινή πόλη Σάνι, λίγο μετά την γέννηση της ετεροθαλούς αδερφής του. Παρά το γεγονός ότι δεν έβλεπε καθόλου κοντά, δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, καθώς δεν ήθελε να πέσει θύμα εκφοβισμού αν φορούσε γυαλιά. Κάτι που όμως αναγκάστηκε να κάνει σε ηλικία 30 ετών. Είχε πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη και μπορούσε να απομνημονεύει κείμενα μόνο εξακοής. Ήταν σκυθροπός, αποτραβηγμένος, χωρίς πολλούς φίλους και δραπέτευε συχνά στον κόσμο της λογοτεχνίας και της γλώσσας. Καθώς ήταν αφηρημένος, ξεχνούσε τα βιβλία του συχνά και αντί να ζητήσει βοήθεια, απλώς καθόταν στο θρανείο του και έκλαιγε τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Όταν τελείωσε ο πόλεμος το 1945, ο Ρωμάν απελευθερώθηκε και γύρισε στην πατρίδα του. Η υποδοχή του όμως ήταν σκληρή και απόμακρη. Η κοινότητα ένιωσε ότι ο Ρωμάν ήταν δειλός επειδή πιάστηκε εχμάλωτος και έτσι τον εξόρισαν.
Στον απόϊχο αυτού του διωγμού, ο Αντρέι δεχόταν ακόμα περισσότερο μπούλινγκ, επειδή είχε έναν τόσο αδύναμο πατέρα. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, άλλος ένας λοιμός σάρωσε την Ουκρανία. Ο Αντρέι αναφέρθηκε αργότερα σε αυτές τις μέρες, λέγοντας ότι η οικογένειά του καθόταν στο σπίτι τους, πεινασμένοι και έκλαιγαν. Στο σχολείο, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο περίπλοκα. Είχε μεγαλώσει και σε ηλικία και σε όγκο. Τον φώναζαν Αντρέι ο Δυνατός, καθώς ήταν μειώδης και ψηλός. Ο ίδιος ισχυριζόταν πως ήταν το πιο δυνατό αγόρι σε όλο το σχολείο. Ωστόσο, ένας συμμαθητής του κοίταξε πάνω από τον ώμο του όσο βρισκόντουσαν μαζί στις τουαλέτες και του είπε ότι το πέος του φαιόταν περίεργο. Η φήμη εξαπλώθηκε σαν φωτιά στο σχολείο και παρόλο που ο Αντρέι δεν έκανε τίποτα για αυτό, ο θυμός του σιγόβραζε. Ο Σέφηβος συνειδητοποίησε ότι ήταν διαφορετικός. Ενώ όλοι οι συμμαθητές του μιλούσαν για κορίτσια και σεξ, δεν του ερχόταν τόσο φυσικό να μιλήσει. Υπέφερε από ανικανότητα και πάλευε να αποκτήσει στήση. Προσπάθησε να διεγερθεί διαβάζοντας πορνογραφικά περιοδικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, έμαθε περισσότερα για τον κομμουνισμό και διάβαζε πυρετωδώς τα έργα του Μάρξ και του Λένιν. Για αυτόν τα βιβλία ήταν η πραγματικότητά του. Η σεξουαλικότητα όμως και ό,τι θεωρούνταν φυσιολογικό για αυτή του ήταν κάτι εντελώς ξένο. Τότε εντάχθηκε στην Ένωση Νέων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σχέση του Τσικατίλο με το αντίθετο φίλο ήταν προβληματική από νεαρή ηλικία. Τον έλκυαν τα κορίτσια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ένιωθε πίεση, καθώς ήθελε να αναπτυχθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως η συνομήλικη του, αλλά ήταν σεξουαλικά ανεπαρκής. Όταν ήταν 18 ετών και ήταν μόνο στο σπίτι του μία μέρα, η 13χρονη Τάνια Μπάλα, μια φίλη της αδερφής του, χτύπησε την πόρτα. Την άφησε να μπει. Και τότε τον κυρίευσε μια παρόρμηση. Έριξε το κορίτσι στο έδαφος και εξπερμάτωσε πάνω της. Η Τάνια σοκαρίστηκε, αλλά δεν είπε σε κανέναν τι είχε συμβεί. Μετά το περιστατικό, ο Τσικατίλο ντρεπόταν. Ένιωθε αειδιασμένος για τις πράξεις του και ορκίστηκε να μείνει παρθένος μέχρι να παντρευτεί. Έκανε αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, αλλά απορρίφθηκε. Ο Αντρέι προερχόταν από ένα ταπεινό υπόβαθρο και παρόλο που ήταν δυνατός ακαδημαϊκά, δεν ήταν ψηλά όπως οι υπόλοιποι. Το Πανεπιστήμιο δεχόταν μόνο την αφρόκρεμα, αλλά ο νεαρός πίστευε ότι η απόρριψη οφειλόταν στο στίγμα του πατέρα του. Στην συνέχεια γράφτηκε σε ένα τοπικό κολέγιο. Οι συμμαθητές του τον συμπαθούσαν, αλλά δεν είχε και πάλι μεγάλη τύχη με τις κοπέλες. Κάθε φορά που τον ρωτούσαν αν είχε κοπέλα, θύμωνε και έφευγε για να αποφύγει την γελιοποίηση. Ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν να τον κοροϊδεύουν. Στο κολέγιο γνώρισε ένα κορίτσι και βγήκαν μαζί για μερικές εβδομάδες. Η σχέση όμως τελείωσε επειδή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει σεξουαλικά. Όταν η νεαρή είπε σε όλους τους φίλους της τι έγινε, ο Τσικατίλο έγινε ο περίγελος της σχολής. Αυτό ακριβώς που φοβόταν έγινε πραγματικότητα. Αργότερα θα πει ότι ένιωσε τόσο ταπεινωμένος και τόσο θυμωμένος που φαντασιωνόταν να κάνει κομμάτια το σώμα της. Το 1957 ο 21 έτους πλέον Αντρέι Τσικατίλο ξεκίνησε την στρατιωτική θητεία του και τοποθετήθηκε στην μονάδα επικοινωνιών. Αργότερα στάλθηκε στην διάσημη ομάδα συνοριακών στρατευμάτων της KGB
ενώ αργότερα στο Βερολίνο. Κάθε φορά που οι άλλοι στρατιώτες έβγαιναν με κορίτσια, ο Αντρέι έμενε πίσω στον θάλαμο. Κυκλοφόρησαν μάλιστα φήμες ότι ήταν ομοφιλόφιλος, κάτι που ο ίδιος το διέψευσε. Το 1960, και αφού τελείωσε με τον στρατό, γύρισε σπίτι του, αλλά δεν έμεινε πολύ. Μετακόμισε στην ρώσικη πόλη Ροντιονόβο Νεσβετάυσκι, όπου εργάστηκε ως τηλεφωνητής, αλλά και ως ανεξάρτητος ρεπόρτερ για μια περιφερειακή εφημερίδα. Με τα χρήματα που είχε καταφέρει να εξοικονομήσει, έφερε τους γονείς και την αδερφή του στη Ρωσία. Όλοι μαζί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα, ένα σπίτι λίγο πιο μεγάλο από το φτωχό αγροτικό του σπίτι στην Ουκρανία. Η Τατιάνα στεναχωριόταν που ο μεγάλος αδερφός της ήταν κοινωνικά αδέξιος. Προσπάθησε όσο μπορούσε να του γνωρίσει κοπέλες, αλλά καμία δεν ενδιαφέρθηκε. Οι προσπάθειές της τελικά απέδωσαν όταν ο Αντρέι γνώρισε την φίλη της, την Φεοντόζια Οντινάτσεβα. Ο Αντρέι και η Φεοντόζια παντρεύτηκαν το 1963. Επειδή ο Τσικατίλο της είπε ότι θα περιμένει να παντρευτούν για να κάνουν σεξ, η Φεοντόζια δεν γνώριζε πως είχε προβλήματα. Εκείνη όμως τον ενθάρρυνε, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν μαζί το πρόβλημα. Συμφώνησαν και οι δύο ότι ο Αντρέι θα εξπερμάτωνε στα χέρια του και τότε αυτός θα έβαζε δάχτυλο στην γυναίκα του για να την αφήσει έγκυο. Και με την μέθοδο αυτή το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, την Λουντμίλα το 65 και τον Γιούρι το 1969. Καθώς η οικογένειά του μεγάλωνε, ο Τσικατίλο πήρε πτυχίο στην ρωσική φιλολογία. Το 71, σε ηλικία 34 ετών, βρήκε την δουλειά των ονείρων του, να διδάσκει ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία σε μία σχολή στο Νοβάσνιτσκ. Ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και εξωτερικά ήταν ένας πιστός και στοργικός σύζυγος, ένας τέλειος σοβιετικός, από κάθε άποψη. Κάτι άλλο όμως υπόβοσκε κάτω από την επιφάνεια. Αν και είχε πάθος για την ρωσική λογοτεχνία, οι αδέξιοι τρόποι του και η ισοστρεφής προσωπικότητά του τον έκαναν να μην μπορεί να δεθεί με τους μαθητές του. Δεν είχε τον έλεγχο της τάξης του και κανένας δεν τον σεβόταν. Μετά τον θάνατο της μητέρας του το 1973, ο Αντρέι ξέφυγε από τον παλιό εαυτό του. Άρχισε να ελκύεται από μικρότερα κορίτσια, χωρίς όμως να προσπαθεί να το κρύψει. Συχνά χάζευε έξω από τις τουαλέτες των κοριτσιών και χαϊδευόταν στην τάξη. Σύντομα, η συμπεριφορά του εκτροχιάστηκε. Πολλοί μαθητές είπαν ότι τους κακοποίησε μετά από ιδιωτικά μαθήματα που τους έκανε. Σε μία περίπτωση, όταν πήγε την τάξη του στο κολυμβητήριο, κολύμπησε κοντά σε μία φοιτήτρια και την άρπαξε. Αυτή ούρλιαζε και προσπαθούσε να ξεφύγει. Το περιστατικό όμως ενθουσίασε τόσο πολύ τον Τσικατίλο που εξπερμάτωσε όσο την κρατούσε με την βία. Ως μέρος της δουλειάς του ήταν επίσης υπεύθυνος για έναν κοιτώνα αγοριών. Τα αγόρια αυτά τον πείραζαν συνέχεια, όμως δεν είχε καμία εξουσία πάνω τους. Όταν ένα βράδυ μπήκε κρυφά στον κοιτώνα και αποπειράθηκε να κάνει στοματικό σεξ σε έναν φοιτητή που κοιμόταν, οι υπόλοιποι μαθητές στον θάλαμο ξύπνησαν και τον έσπασαν στο ξύλο. Από εκείνη την στιγμή κουβαλούσε πάντα ένα μαχαίρι μαζί του. Σίγουρα με τόσα που είχε κάνει έως τώρα θα έπρεπε να είχε απολυθεί. Στην Σοβιετική Ρωσία όμως, όσα λιγότερα πει κανείς, τόσο το καλύτερο.
ήταν πιο εύκολο να τον στείλουν σε ένα άλλο σχολείο και να τον ξεχάσουν. Έτσι, του ζήτησαν να παραιτηθεί και ο θελός. Ο Τσικατίλο άφησε πίσω του μία θάλασσα κακοποιημένων παιδιών και εφήβων που απλά περίμεναν κάποια στιγμή να το ξεπεράσουν σε εισαγωγικά. Οι πράξεις του, σαν την σκόνη, κρύφτηκαν κάτω από το κοινωνικό χαλί της σιωπής και κανένα από τα θύματά του δεν έλαβε υποστήριξη. Το 1978 ο Τσικατίλο ξεκίνησε να διδάσκει σε μία σχολή στην μικρή πόλη Σάκτη, κοντά στο Ρόβοστόν. Η σύζυγός του, η Φεοντόζια, βρήκε δουλειά ως οικονόμος στους κοιτώνες Θηλαίων και φαινόταν πως η οικογένεια είχε πλέον εγκατασταθεί για τα καλά στη νέα τους πόλη. Ο διεστραμμένος Αντρέι όμως, πολύ σύντομα, απέκτησε νέο ψευδώνυμο. Παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 15χρονο αγόρι και του είχαν καταλογίσει κάθε λογιών χαρακτηρισμούς. Αυτό που του κόλλησε όμως ήταν στα αγγλικά το «jerkoff», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «μαλάκας». Κλείστηκε στον εαυτό του, προσπαθώντας να συμβιβαστεί με πράγματα που είχε ανακαλύψει για τον εαυτό του. Πρώτη φορά ένιωθε τέτοια σεξουαλική διέγερση όταν κάποιος πάλευε να του ξεφύγει και ούρλιαζε για να σωθεί. Οι σαδιστικές του τάσεις ήταν η ένοχη ευχαρίστησή του, κρυμμένες από γυναίκα και παιδιά. Στο σπίτι ήταν ένας ευσυνείδητος πολίτης που δούλευε σκληρά, φρόντισε την οικογένειά του και ήταν αφοσιωμένος στα παιδιά του. Από την άλλη, το σαδιστικό, διψασμένο για αίμα τέρας έβρισκε σιγά σιγά τον δρόμο του προς την επιφάνεια. Αγόρασε τότε μία ερυπωμένη καλύβα σε μία ήσυχη περιοχή της πόλης Σάκτη για 1500 ρούβλια, χωρίς να το γνωρίζει η γυναίκα του, για να φέρνει εκεί κρυφά ιερόδουλες. Τότε ήταν που ξεκίνησε η κατηφόρα στην κόλαση. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1978 στην πόλη Σάκτη, μία γυναίκα που περπατούσε κατά μήκος του ποταμού Κρουσεύκα βρήκε το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού να επιπλέει στα παγωμένα νερά. Ειδοποίησε τις αρχές και σύντομα το πτώμα αναγνωρίστηκε ως η εξαφανισμένη 9χρονη Λένα Ζακότνοβα. Όταν αποκαλύφθηκε ότι η Λένα είχε δολοφονηθεί, οργή κατέκλυσε την περιφέρεια του Ροστόφ. Η αστυνομία απίφθινε έκκληση στο κοινό για πληροφορίες και έμαθαν ότι η κοπέλα εθεάθη τελευταία φορά να μιλάει με έναν μεσήλικα με γυαλιά που φορούσε ένα μακρύ μαύρο παλτό. Αμέσως κυκλοφόρησε ένα σκίτσο και ένας διευθυντής σχολείου επικοινώνησε με την αστυνομία λέγοντας ότι ο ύποπτος έμοιαζε με έναν από τους δασκάλους του. Οι ερευνητές ήρθαν σε επαφή με τον δάσκαλο, τον Αντρέι Τσικατίλο. Έψαξαν την καλύβα που είχε αγοράσει και βρήκαν σταγόνες αίματος στο χιόνι. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με τα στοιχεία, ο Τσικατίλο τους είπε πως δεν ήξερε πώς βρέθηκε το αίμα εκεί. Αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στον θάνατο της Λένα και η σύζυγός του, η Φεοντόζια, είπε ότι ήταν μαζί της την στιγμή της δολοφονίας, δίνοντάς του έτσι άλοθη. Πριν προλάβει όμως η αστυνομία να το επιβεβαιώσει, συνελήφθη ο 25χρονος Αλεξάνδερ Κραυτζένσκο. Είχε καταδικαστεί για βιασμό όταν ήταν έφηβος και σε αντίθεση με τον Τσικατίλο δεν είχε άλωθη για τις 22 Δεκεμβρίου. Μετά από μέρες ανάκρισης και πιέσεων, ο Κραυτζένσκο ομολόγησε ότι σκότωσε την Λένα. Στην δίκη του ανακάλεσε την ομολογία του και είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει αυτή την δήλωση. Η σύζυγός του κατέθεσε λέγοντας ότι ήταν μαζί της εκείνο το βράδυ, αλλά όταν το ανέφερε στην αστυνομία, απέρριψαν την κατάθεσή της. Ο Κραυτζένσκο ορκίστηκε ότι δεν σκότωσε την Λένα. Ωστόσο,
αποκλειστικά με βάση την πρώτη του ομολογία, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια. Μετά από επανάληψη της δίκης, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 5 Ιουλίου του 83. Όμως, όσο όλων τα μάτια ήταν στραμμένα στον Κραυτσένκο, άλλη μία άγρια δολοφονία έγινε στην περιφέρεια. Η 17χρονη Λαρίσα Τσατσένκο εθεάθη για τελευταία φορά σε στάση λεωφορείου έξω από την δημόσια βιβλιοθήκη, να συνομιλεί με έναν άγνωστο άντρα. Την επόμενη ημέρα, το ακροτηριασμένο σώμα της βρέθηκε στην όχθη του ποταμού Ντόν. Είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και είχε στραγγαλιστεί. Τα μάτια της είχαν αφαιρεθεί με μαχαίρι και μία από τις θυλές της είχε δαγκωθεί. Αν και δεν υπήρχε εμφανής σύνδεση με την δολοφονία της Λένα και οι δύο είχαν πέσει θύματα του ίδιου δολοφόνου. Από το 1980 έως το 1990, όσο η Έσου Σουδού περνούσε τραγικές και δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ο επικίνδυνος σαδιστής συνέχισε να σκορπάει τον τρόμο. Τον Ιούνιο του 82, η 13χρονη Λιούμποφ Μπίρκου έφυγε από το σπίτι της στο Ντόνσκοϊ για να αγοράσει τσιγάρα. Δεν επέστρεψε όμως ποτέ. 2 εβδομάδες αργότερα το σώμα της βρέθηκε στο δάσος από έναν άντρα που έψαχνε για καυσόξυλα. Ήταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Κομμάτια σάρκας κολλούσαν στα κόκαλά της. Τα σκουλαρίκια και τα μακριά μαλλιά της ήταν οι πρώτες ενδείξεις που βοήθησαν στην ταυτοποίησή της, όπως ένα λευκό σανδάλι και μία τσάντα που περιείχε την μάρκα τσιγάρων που είχε αγοράσει. Είχε μαχαιρωθεί τόσες πολλές φορές που φαινόταν υπερβολικό. Σίγουρα ο δολοφόνος ήταν σοβαρά διαταραγμένος. 10 ημέρες μετά, ένα κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά να περιμένει σε μια στάση κοντά στο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ. Ο δολοφόνος την μαχαίρωσε 7 φορές και το σώμα της βρέθηκε 2 εβδομάδες μετά κοντά στο αεροδρόμιο. Και πάλι, λόγω της τοποθεσίας, η αστυνομία δεν μπόρεσε να πει οριστικά ότι η δολοφονία αυτής της κοπέλας διαπράχθηκε από το ίδιο άτομο που του σκότωσε την Λιομπόβοφ Μπιρούκ. Τον Αύγουστο του 82, η 16χρονη Όλγα Κουπρίνα, μετά από έναν τσακωμό με τους γονείς της, έφυγε από το σπίτι της. Κανένας δεν την είδε ξανά ζωντανή. 2 μήνες αργότερα, το πτώμα της βρέθηκε στο δάσος. Στις 12 Σεπτεμβρίου, η 19χρονη Ιρίνα Καραμπελνίκοβα εθεάθη να μιλάει με έναν άντρα στον σταθμό Σάκτη και το πτώμα της βρέθηκε 1 εβδομάδα αργότερα. Στις 11 Δεκεμβρίου, η 10χρονη Όλγα Στάλμα Τσενόκ εξαφανίστηκε από το σπίτι της μετά από ένα μάθημα μουσικής. Καθώς το χιόνι σκέπαζε το έδαφος για άλλον έναν χειμώνα, οι ερευνητές αναρωτιόντουσαν πόσα πτώματα ήταν ακόμα εκεί έξω, περιμένοντας να ανακαλυφτούν. Λίγες ημέρες μετά, οι γονείς της Όλγα έλαβαν μία κάρτ ποστάλ από κάποιον που αποκαλούσε τον εαυτό του «μαύρη σαδιστική γάτα». Έγραφε ότι η κόρη τους ήταν στο δάσος και προέβλεψε ότι θα υπάρξουν άλλα 10 θύματα τον επόμενο χρόνο. Η αστυνομία θεώρησε ότι η κάρτ ποστάλ ήταν φάρσα, αλλά δεν μπόρεσαν να αποκλείσουν την πιθανότητα να ήταν αλήθεια. Ειδικοί γραφολόγοι συνέκριναν την κάρτα με δείγματα που ελήφθησαν από κάθε άτομο που ζούσε στην πόλη που έμενε η κοπέλα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τον Ιανουάριο του 83, το παγωμένο πτώμα του 15χρονου Σεργέη Κούσμιν, που το είχε σκάσει από το οικοτροφείο που έμενε 4 μήνες πριν, βρέθηκε στο δάσος κοντά στο σταθμό Σάκτη.
Από ό,τι ήξερε η αστυνομία, ο Σεργέη ήταν το πρώτο αρσενικό θύμα του δολοφόνου. Αυτή η αλλαγή στο προφίλ του θύματος μπέρδεψε τους ερευνητές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Σεργέη πιθανότατα δολοφονήθηκε από κάποιον άλλο δολοφόνο. Την άνοιξη του 83, το πτώμα της Όλγκα Σταλμένοκ βρέθηκε κάτω από έναν στήλο υψηλής τάσης σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Νοβοσαχτσίνκ. Όχι μόνο είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές, αλλά ο δολοφόνος της είχε αφαιρέσει και την καρδιά, η οποία δεν βρέθηκε πουθενά. Η βαναυσότητά του είχε κλιμακωθεί. Οι Σοβιετικές αρχές έλεγχαν τα μέσα ενημέρωσης, οπότε δημοσιεύθηκαν πολύ λίγα για τις βάναυσες αυτές δολοφονίες. Κράτησαν κρυφές πολλές πληροφορίες, καθώς δεν ήθελαν να προκαλέσουν μαζικό πανικό. Το κοινό όμως είχε εξοργιστεί που κανείς δεν είχε συλληφθεί και όλοι φοβόντουσαν την ασφαλειά τους. Οι δολοφονίες συνεχίστηκαν για όλο το 1983. Τον Αύγουστο, το κατακριουργημένο πτώμα του 7χρονου Ίγκορ Γκούντοφ βρέθηκε στο πάρκο Aviators του Ροστόφ, 3 εβδομάδες μετά από την εξαφάνισή του. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι αρχές πίστευαν ότι το τέρας του Ροστόφ είχε σκοτώσει περισσότερα από 14 άτομα. Τα ανώτερα σοβιετικά κυβερνητικά κλιμάκια αρνούνταν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «κατά συρροήν δολοφόνος», καθώς ήταν κάθετη πως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην Σοβιετική Ένωση. Ήταν ένα καθαρά δυτικό φαινόμενο, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία της χώρας. Αρνήθηκαν να παραδεχτούν ότι ένας σοβιετικός πολίτης ήταν υπεύθυνος για την δολοφονία συμπολιτών του. Αλλά με τόσες πολλές ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ο εισαγγελέας της Έσου Σουδού συνέδεσε δημοσίως 6 από αυτές τις δολοφονίες με τον ίδιο θήτη και παραδέχτηκε ότι ένας κατά συρροήν δολοφόνος περιφέρεται στους δρόμους του Ροστόφ. Τότε δημιουργήθηκε μία ομάδα 10 ατόμων με το όνομα «Τμήμα Ιδιαίτερα Σοβαρών Εγκλημάτων» και η έρευνα ονομάστηκε «Λεζοπολόζα», που μεταφράζεται σε δολοφονίες στο δάσος, καθώς τα περισσότερα πτώματα βρέθηκαν σε δάση. Ο κόσμος ήθελε απαντήσεις και είχε έρθει η ώρα να γίνει κάποια σύλληψη. Στην Σοβιετική Ρωσία δεν ήταν ασυνήθιστο για την αστυνομία να εξαναγκάζει ανθρώπους σε ψευδείς ομολογίες. Οι ερευνητές εξέτασαν όλους τους γνωστούς σεξουαλικούς παραβάτες και παιδόφιλους στην περιοχή, εστιάζοντας στην πόλη του Σάκτη. Επίσης, λόγω της ακραίας βίας των εγκλημάτων, εξέτασαν και κατοίκους της περιοχής με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ξαφνικά, ο 19χρονος Γιούρι Καλένικ συνελήφθη και ομολόγησε ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο μαζί με άλλους 3 φίλους του. Και οι 4 υποβλήθηκαν σε βίαιες ανακρίσεις γεμάτες απειλές. Οι ανακρίσεις αυτές ήταν τόσο σκληρές και τόσο έντονες που ένας από τους υπόπτους πέθανε στα χέρια των αστυνομικών και ένας άλλος αυτοκτόνησε. Στο τέλος, ο Καλένικ λύγησε και ομολόγησε τις 7 από τις δολοφονίες του τέρατος του Ροστόβ. Ο επικεφαλής detective όμως ήξερε ότι αυτή ήταν μια ψευδής ομολογία, καθώς ο νεαρός δεν ήταν ο τύπος του δολοφόνου που έψαχναν. Όμως είχε ομολογήσει και πολλοί αστυνομικοί ένιωσαν ότι η υπόθεση είχε πια κλείσει. Όταν έφεραν μάλιστα τον Καλένικ στις σκηνές των εγκλημάτων, οι αστυνομικοί του είχαν δώσει από πριν λεπτομέρειες και ήταν προφανές ότι τις περισσότερες φορές μάντευε. 3 ημέρες όμως μετά την σύλληψη του Καλένικ, ο δολοφόνος ξαναχτύπησε.
Η 19χρονη ιερόδουλη Βέρα Σεύκουν βρέθηκε στο δάσος τον Οκτώβριο του 83. Όπως και με τα άλλα θύματα του δολοφόνου, είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές και της είχε αφαιρέσει και τα δύο στήθη. Ο Καλένικ δεν ήταν τελικά αυτός που έψαχναν και η αστυνομία τον άφησε ναι μεν ελεύθερο, αλλά τον κράτησε υπό παρακολούθηση. Κατά τα τέλη του Δεκεμβρίου 1983, στο Περσιόφσκι βρέθηκε το πτώμα του 14χρονου Σεργέη Μαρκόφ με 70 μαχαιριές. Είχε σοδομιστεί είτε πριν είτε αμέσως μετά τον θάνατό του και ο δολοφόνος του είχε αφαιρέσει τα γεννητικά του όργανα με κουζινομάχαιρο. Κοντά στο σώμα επίσης υπήρχαν περιτώματα που πιθανότατα άφησε πίσω του ο δολοφόνος. Ο Σεργέη την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε φύγει από το σπίτι του στο Γκούκοβο με το Electricha ή στα ελληνικά προαστιακό τρένο. Δάσκαλοι από ένα τοπικό σχολείο ανέφεραν ότι και ένας πρώην μαθητής τους, ο 23χρονος Μικαέλ Τιάπιν, πήρε το ίδιο τρένο εκείνο το βράδυ. Ο Τιάπιν, ο οποίος με τα βίας μπορούσε να μιλήσει λόγω της αναπηρίας του, υπέγραψε μία δήλωση όπου ομολόγησε την δολοφονία του Σεργέη. Είπε ότι μαζί με έναν φίλο του παρέσυραν τον Σεργέη στο δάσος, τον σκότωσαν και στην συνέχεια ο Τιάπιν αφόδευσε εκεί κοντά. Ωστόσο η λεγόμενη ομολογία του Τιάπιν δεν έκανε καμία αναφορά σε άλλες προφανείς λεπτομέρειες από τον τόπο του εγκλήματος. Τα στοιχεία στην σκηνή έδειχναν ότι υπήρχε ένας δολοφόνος και όχι δύο. Όταν το σπέρμα που βρέθηκε στο σώμα του Σεργέη δεν τέριαζε με τον τύπο αίματος του Τιάπιν, αφέθηκε ελεύθερος. Οι αρχές μετά από τόσο καιρό είχαν πολύ λίγα στοιχεία. Ο δολοφόνος δεν καθάριζε ποτέ τις σκηνές των εγκλημάτων του και το σπέρμα του και οι γκρίζες τρίχες του βρέθηκαν σε πολλά θύματα, αλλά χωρίς δείγμα για σύγκριση όλα ήταν μάταια. Σε πολλές περιπτώσεις αυτόπτες μάρτυρες είδαν τα θύματα να μιλούν με έναν μεσήλικα. Δεν έδειχναν φοβισμένα και περπατούσαν μαζί του. Αυτό υπονοούσε ότι ο δολοφόνος ήταν ένα άτομο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, κάποιος που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Οι δολοφονίες συνεχίστηκαν με καταιγιστικό ρυθμό και το 1984. Η 44χρονη άστεγη αλκοολική Μάρτα Ριαμπένκο, το μεγαλύτερο έως τώρα θύμα του δολοφόνου, βρέθηκε νεκρή στο πάρκο Aviators τον Φεβρουάριο. Ο δολοφόνος της είχε δαγκώσει τις θηλές και της είχε αφαιρέσει την μήτρα. Τον Μάρτιο, ο 10χρονος Δμήτρη Πτάζνικοφ εξαφανίστηκε όσο κοιτούσε γραμματόσημα σε ένα περίπτερο. Μάρτυρες είδαν το μικρό αγόρι να περπατάει με έναν ηλικιωμένο άντρα και έδωσαν την περιγραφή του στην αστυνομία. Ήταν ένας γκριζομάλης μεσήλικας με μεγάλα γυαλιά. Το πτώμα του αγοριού βρέθηκε 3 ημέρες μετά. Στα ρούχα του βρέθηκαν δείγματα σπέρματος και σάλιου, καθώς και ένα καθαρό αποτύπωμα παπουτσιού δίπλα στο σώμα, κάτι που αργότερα θα βοηθούσε την αστυνομία. Τον ίδιο μήνα, το σώμα της 24χρονης άστεγης Λιούντα Κουτσιούμπα βρέθηκε κοντά στο σταθμό Σάκτη. Τελευταία φορά εθεάθη τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 84, 6 ακόμα νεαρές γυναίκες ηλικίας 17 με 22 ετών και ένα αγόρι 11 ετών δολοφονήθηκαν. Τα περισσότερα θύματα βρέθηκαν στραγγαλισμένα. 2 ακόμα θύματα βρέθηκαν στο πάρκο Aviators, μια 29χρονη μητέρα και η 12χρονη κόρη της που δολοφονήθηκαν μαζί. Ο δολοφόνος
ήταν κάτι περισσότερο από εκτός ελέγχου. Είχε δολοφονήσει 15 ανθρώπους μόνο το 84 και η χρονιά δεν είχε καν τελειώσει. Ο Υπουργός Εσωτερικών τότε δημιούργησε μια ειδική ομάδα 200 αστυνομικών που εργαζόταν όλο το 24ωρο, κυνηγώντας τον άπιαστο δολοφόνο. Τον Οκτώβριο του 84, ο εισαγγελέας συνέδεσε περισσότερες από 20 δολοφονίες με το τέρας του Ροστόφ και έτσι απέσυρε όλες τις εκκρεμείς κατηγορίες εναντίον του Καλένη και των άλλων νεαρών που είχαν εξαναγκαστεί σε ψευδείς ομολογίες. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είχε φτάσει τα 24. Ένας άνευ προηγουμένου δολοφονικός εφιάλτης. Ένας αστυνομικός με πολιτικά ρούχα που ανήκε σε ομάδες που περιπελούσαν στους δρόμους είδε μία ημέρα έναν μεσήλικα να μιλάει με ένα παιδί σε μια στάση λεωφορείου. Ο αστυνομικός τον πλησίασε και τον ρώτησε αν γνωρίζει το παιδί. Ο άντρας είπε ότι ήταν δάσκαλος και πως του έλειπε να μιλάει με μικρά παιδιά. Ο αστυνομικός τον άφησε να φύγει καθώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά το ένστικτό του χτύπαγε καμπανάκι. Αποφάσισε να τον ακολουθήσει και τον είδε να μιλάει με πολλά άτομα, κυρίως γυναίκες και εφήβους. Είδε μετά τον άντρα να πληρώνει μία ιερόδουλη για στοματικό σεξ και έτσι τον συνέλαβε. Το όνομά του ήταν Αντρέι Τσικατίλο. Όταν συνελήφθη, είχε μαζί του έναν χαρτοφύλακα που περιείχε ένα βάζο με βαζελίνη, σχοινί, μία βρώμικη πετσέτα και ένα μαχαίρι κουζίνας με μακριά λεπίδα. Οι αρχές ήταν σίγουρες ότι είχαν πιάσει το τέρας του Ροστόφ. Έμοιαζε με το σκίτσο. Ήταν μεσήλικας με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά και φορούσε και μακρύ παλτό. Όταν η αστυνομία έμαθε ότι ο Τσικατίλο απολύθηκε μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση παιδιών, πίστηκε ότι ήταν ο άνθρωπός του. Ωστόσο, δεν είχαν στοιχεία να το συνδέσουν με καμία από τις δολοφονίες. Ο τύπος αίματός του δεν τέριαζε με τα δείγματα σπέρματος που βρέθηκαν στα θύματα. Οπότε πώς θα μπορούσε να είναι ο δολοφόνος? Ωστόσο, η αστυνομία δεν πίστηκε πως ήταν αθώος. Καθώς ένας πρώην εργοδότης είχε καταθέσει κατηγορίες κλοπής εναντίον του Τσικατίλο, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Αλλά ο Τσικατίλο είχε πολλά πράγματα υπέρ του. Αρχικά, αυτό ήταν το πρώτο του αδίκημα. Ήταν οικογενειάρχης με δουλειά. Και το πιο σημαντικό, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι, αφού έμενε στην φυλακή μόνο για 3 μήνες, αφέθηκε ελεύθερος στις 12 Δεκεμβρίου του 84. Λόγω της θέσης του στην κοινότητα ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα ανώτερα κλιμάκια της αστυνομίας επιτέθηκαν σκληρά εναντίον των τοπικών αστυνομικών. Με αποτέλεσμα, ο αστυνομικός που τον συνέλαβε να υποβιβαστεί, επειδή όπως είπαν έδειξε υπερβολικό ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Για 7 μήνες δεν υπήρχαν άλλοι φόνοι. Ήταν όμως θέμα χρόνου. Η επόμενη δολοφονία έγινε τέλη του Ιουλίου 1985. Το τέρας του Ροστόφ ή ο Ροστόφ Ρίπερ, όπως τον είχε ονομάσει ο τύπος, δολοφόνησε μία γυναίκα κοντά στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο. Τον Αύγουστο δολοφόνησε στην πόλη Σάκτη ένα κορίτσι με νοητική στέρηση που γνώρισε σε ένα τρένο. Ήπιανε μαζί βότκα, την παρέσυρε στο δάσος και την μαχαίρωσε 38 φορές. Η αστυνομία πήρε συνεντεύξεις από όλους τους αξιωματικούς παραβάτες της κοντινής πόλης. Επίσης, προσήγαγαν όλους τους γνωστούς ομοφιλόφιλους σε μια επιχείρηση σκούπα
όπως λέμε στα ελληνικά, κρατώντας τους μέσα επί μέρες. Οι γιατροί ήταν επίσης υποχρεωμένοι να παραδίδουν ιατρικά αρχεία όσων είχαν υποφέρει από αφροδίσια νόσο σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας. Όλοι αυτοί οι ασθενείς οδηγήθηκαν για ανάκριση. Σεξουαλικά καταστήματα, οίκη ανοχής, οτιδήποτε θα προσέλκυε έναν πιθανό σεξουαλικό παραβάτη, τέθηκε υπό παρακολούθηση. Οι αρχές τότε ζήτησαν από έναν ψυχίατρο να συντάξει το προφίλ του δολοφόνου, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν στην Σοβιετική Ένωση. Το εγκληματικό προφίλ ήταν ακόμα ένα νέο εργαλείο έρευνας της ΗΠΑ και οι αξιωματούχοι της ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ δεν ήθελαν να μιμηθούν τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Ωστόσο, δεν είχαν τίποτα να χάσουν και προχώρησαν στη δημιουργία του προφίλ. Ο ψυχίατρος Μπουκανόφσκι, ειδικευμένος στα σεξουαλικά εγκλήματα και στην σεξουαλική παθολογία, έφτιαξε ένα λεπτομερές προφίλ με τίτλο «Πολίτης X». Υπέθεσε ότι ο δολοφόνος ήταν μεταξύ 45 και 50 ετών, ηλικία μεγαλύτερη από ό,τι πίστευαν οι ανακριτές. Ήταν ένας άνθρωπος μέτριας ευφυΐας, πιθανότητα παντρεμένος, αλλά όχι ιδιαίτερα δεμένος με την γυναίκα του. Ταξίδευε τακτικά και ήταν εξοικειωμένος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι περισσότερες δολοφονίες του έγιναν μέσα στα μέσα της εβδομάδας, μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης, και αυτό πιθανότατα θα συνέπεσε με προβλήματα που αντιμετώπισε στη δουλειά ή στο σπίτι. Ήταν ετεροφιλόφιλος, αλλά επέλεγε νεαρούς εφήβους ως θύματα για να λειτουργήσουν ως αντικαταστάτες στις φαντασιώσεις του. Ο πολίτης X επίσης επηρεαζόταν από τις καιρικές συνθήκες. Όποτε έπεφτε ξαφνικά ο υδράργυρος, χτυπούσε. Ήταν ένας νεκροσαδιστής, ο οποίος αντλούσε σεξουαλική ευχαρίστηση βλέποντας τα θύματά του να υποφέρουν και να πεθαίνουν. Το μαχαίρι ήταν ένα υποκατάστατο του πέους του, καθώς ήταν ανίκανος. Ο Μπουκανόφσκι προέβλεψε ότι είχε τον αυτοέλεγχο να σταματήσει όταν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον πιάσουν. Όταν ο επικεφαλής detective διάβασε το προφίλ αυτό, δεν ήξερε πώς θα βοηθούσε στην έρευνά τους. Ταξίδεψε μέχρι την Μόσχα, όπου πήρε συνέντευξη από τον κατασυρωή δολοφόνο Ανατόλη Σλίβκο πριν από την εκτέλεσή του, ελπίζοντας έτσι να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για το μυαλό ενός τέτοιου δολοφόνου. Ο Σλίβκο, δάσκαλος και αυτός το επάγγελμα, κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία 7 αγοριών στην Μόσχα. Ο detective ήταν περίεργος να μάθει πώς λειτουργούσε το μυαλό του δολοφόνου. Παρόλο που ο Σλίβκο παραδέχτηκε ότι σκότωσε τα αγόρια, δεν έπινε ποτέ αλκοόλ μπροστά τους, γιατί έλεγε πως δεν ήθελε να τους ασκήσει κακή επιρροή. Ο detective συνειδητοποίησε για άλλη μία φορά ότι αν ο δολοφόνος ήταν κάτι σαν τον Σλίβκο, πιθανότατα δεν θα τον έπιαναν ποτέ. Ίσως κρυβόταν σε κοινή θέα και κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί τι ήταν ικανός να κάνει. Το 1986 οι δολοφονίες σταμάτησαν ξαφνικά. Δεν εμφανίστηκαν νέα πτώματα και οι υποθέσεις αγνοωμένων που υπήρξαν δεν φαίνεται να συνδέονταν με τον Ρόστοφ Ρίπερ. Κατά τα τέλη του 1986 ο επικεφαλής detective Μπουράκοφ υπέστη νευρικό κλονισμό. Εργαζόταν στην υπόθεση αυτή για περισσότερα από 4 χρόνια χωρίς διάλειμμα και χωρίς ψυχολογική υποστήριξη, βλέποντας από κοντά όλες τις αποτρόπαιες σκηνές εγκλήματος. Το άγχος του είχε ξεπεράσει τα όρια. Ήταν σύζυγος και πατέρας και το να βλέπει αμέτρητα πτώματα δολοφονημένων και ακροτηριασμένων γυναικών και παιδιών στην πόλη που ζούσε
ήταν εφιάλτης. Στάλθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ένα μήνα και αφού βγήκε έμεινε κλεισμένος στο σπίτι του για άλλον έναν μήνα. Το 1987 όλα ξεκίνησαν και πάλι. Έγιναν 3 δολοφονίες με την υπογραφή του Ρόστοφ Ρίπερ έξω από το Ροστόφ και τα 3 θύματα ήταν αγόρια μεταξύ 13 και 16 ετών. Υπήρχαν όμως αμφιβολίες για το εάν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Οι τοποθεσίες απήχαν πολλά χιλιόμετρα μεταξύ τους και μέχρι αυτό το σημείο φαινόταν να προτιμά κυρίως γυναίκες. Ωστόσο οι ομοιότητες με άλλες υποθέσεις ήταν πολλές για να αγνοηθούν. Έτσι προστέθηκαν και αυτές στην ολική έρευνα. Το 1988 η αστυνομία ξεκίνησε να κλείνει στάσεις λεωφορείων και σταθμούς. Για 2 χρόνια δεν υπήρξαν άλλοι φόνοι. Μήπως ο δολοφόνος ήταν στην φυλακή για άλλο έγκλημα. Μήπως πέθανε. Μήπως επιτέλους τελείωσε ο εφιάλτης. Ωστόσο, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει καμία υπόθεση. Ήταν απλώς η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Και πάλι όμως, πτώματα με την υπογραφή του δολοφόνου βρέθηκαν κατά μήκος όλης της περιφέρειας του Ροστόβ. Αμέτρητοι μεσήλικοι άντρες κλήθηκαν στα τμήματα για αναγνώριση και όποιος πλησίαζε έναν άγνωστο και του μίλαγε, αυτόματα ανακρινόταν. Ο δολοφόνος πρέπει να ήξερε ότι η αστυνομία παρακολουθούσε σταθμούς λεωφορείων και τρένων. Έτσι έγινε πιο πονηρός όταν πλησίαζε τα θύματά του. Μεταξύ 1988 και 1990 άλλα 19 άτομα έπεσαν θύματα του δολοφόνου. Είχε αλλάξει όμως το modus operandi του. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου η πληρότητα των θυμάτων ήταν νεαρά αγόρια. Οι φόνοι διαπράχθηκαν σε δημόσιους χώρους και ήταν ξεκάθαρο ότι ο δολοφόνος γινόταν όλο και πιο τολμηρός. Χλέβαζε την αστυνομία ή ίσως είχε γίνει αλαζόνας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, με την πτώση του κομμουνισμού και με όλα στην Ρωσία να είναι στα πρόθυρα της αλλαγής, η Σοβιετική κυβέρνηση δεν έλεγχε πλέον τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι μπορούσαν επιτέλους να αναφέρουν στον τύπο όλες τις δολοφονίες. Ο detective Μπουράκοφ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτήν την ευκαιρία. Δεν είχε πλέον τα κλιμάκια της αστυνομίας να το αντιτίθενται, με αποτέλεσμα να κάνει την δουλειά του χωρίς να χάνει χρόνο στην γραφειοκρατία. Και τέλος, μπορούσε ανοιχτά να παραδεχτεί ότι ο δολοφόνος του Ροστόφ ήταν ένας κατασυρωήν δολοφόνος. Και ναι, οι Ρώσοι πολίτες θα μπορούσαν να είναι κατασυρωήν δολοφόνοι. Όλες οι δολοφονίες τότε δημοσιοποιήθηκαν και τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν για τον Ροστόφ Ρίπερ. Το 1990 άλλα 9 θύματα, 7 από τα οποία ήταν αγόρια ηλικίας 7 με 16 ετών, δολοφονήθηκαν. Όλα έφτασαν στο αποκορύφωμα με την δολοφονία του 11χρονου Ιβάν Φόμιν τον Αύγουστο. Το αγόρι είχε πάει στο εξοχικό του παππού και της γιαγιάς του για μπάνιο. 3 ημέρες αργότερα το σώμα του βρέθηκε κοντά σε μια παραλία με 42 μαχαιριές, ενώ είχε επίσης ευνουχιστεί. Το σημείο ήταν πολυσύχναστο και πρέπει να είχε δολοφονηθεί το μεσημέρι. Όταν η είδηση αυτής της αποτρόπαιας δολοφονίας δημοσιοποιήθηκε, η κοινότητα είχε φτάσει στα άκρα. Πλέον είχαν τραβήξει αρκετά. 12 χρόνια είχαν περάσει και η αστυνομία δεν είχε προχωρήσει σε καμία ουσιαστική σύλληψη. Βέβαια, ένα καλό πράγμα
που προέκυψε από την μακρά αυτή έρευνα και την παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή ήταν ότι συνελήφθησαν περισσότεροι από 200 άλλοι εγκληματίες. Το γενικό ποσοστό βιασμών και δολοφονιών μειώθηκε δραστικά. Αλλά υπήρχε ένας άντρας ακόμα εκεί έξω. Ήταν ασύλληπτος και αόρατος. Στις 27 Οκτωβρίου η αστυνομία έστησε μία επιχείρηση με μυστικούς αστυνομικούς σε σταθμούς κατά μήκος της γραμμής Ροστόφ-Σαχτή. Εκεί όπου θα ήταν πιο πιθανό να χτυπήσει ο δολοφόνος για να αποφύγει τον εντοπισμό. Δυστυχώς, τρεις ημέρες μετά, το πτώμα του 16χρονου Βαντίμ Γκρομόφ βρέθηκε στο δάσος κοντά στο σταθμό. Είχε δολοφονηθεί στις 17 Οκτωβρίου, προτού ξεκινήσει επίσημα επιχείρηση. Την ημέρα που βρέθηκε το σώμα του Βαντίμ, ένας άλλος νέος, ο 16χρονος Βίκτορ Τιτσένκο, επιβιβάστηκε σε ένα τρένο στο σταθμό Σάκτη. Είχε κάνει μία νέα γνωριμία μέσα στο τρένο. Είχε γνωρίσει τον δολοφόνο και το σώμα του βρέθηκε αργότερα στο κοντινό δάσος. Τελικά η επιχείρηση απέδωσε καρπούς. Στις 6 Νοεμβρίου του 1990, ένας αστυνομικός με πολιτικά ρούχα παρατήρησε έναν μεσήλικα να ξεπροβάλλει από το δάσος κοντά στο σταθμό Σούλιν. Ο άντρας είχε ένα σημάδι στο πρόσωπό του που έμοιαζε με λεκέ από αίμα. Το χέρι του ήταν τραυματισμένο και το πίσω μέρος του σακακιού του ήταν γεμάτο με φύλλα και κλαδιά. Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι που πήγαιναν στο δάσος εκείνη την εποχή πήγαιναν για να μαζέψουν άγρια μανιτάρια. Ο άντρας αυτός δεν είχε καλάθι και φορούσε μία μακριά καμπαρτίνα και δερμάτινα παπούτσια. Αμφίεση ακατάλληλη για να μαζέψει μανιτάρια στο χιονισμένο δάσος. Ο αστυνομικός ζήτησε από τον άντρα την ταυτότητά του, αλλά δεν είχε λόγους να τον συλλάβει. Ωστόσο, ανέφερε στην μονάδα του το περιστατικό, καθώς του είχε κάνει εντύπωση. Όταν ο detective Μπουράκοφ διάβασε όλες τις αστυνομικές αναφορές της ημέρας, ένα όνομα ξεχώρισε. Ήταν ένας άντρας που είχαν συλλάβει το 84, αλλά αφέθηκε ελεύθερος όταν η ομάδα αιματός του δεν τέριαζε με το σπέρμα που βρέθηκε στους τόπους του εγκλήματος. Ο άντρας αυτός ήταν ο 54χρονος πρώην δάσκαλος και το όνομά του Αντρέι Τσικατίλο. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1978 η 9χρονη Λένα Ζακότνοβα επέστρεφε με τα πόδια από το παγοδρόμιο όταν συνάντησε τον Τσικατίλο. Της είπε ότι είχε αμερικάνικες τσίχλες και τις προσέφερε μερικές. Αλλά έπρεπε να πάνε σπίτι του. Μην μπορώντας να αντισταθεί στην σπάνια και εξωτική απόλαυση, η Λένα τον ακολούθησε στην καλύβα του. Η πρόθεσή του ήταν να την βιάσει, αλλά όταν δεν κατάφερε να αποκτήσει στήση, την στραγγάλισε, την μαχαίρωσε 3 φορές και μετά εξπερμάτωσε. Έπλεε στην εφορία της στιγμής πριν καταλάβει τι είχε κάνει. Έπρεπε να πετάξει το σώμα της και ο πιο γρήγορος τρόπος που μπορούσε να σκεφτεί ήταν να την πετάξει στο κοντινό παγωμένο ποτάμι. Αυτό που δεν ήξερε όμως ήταν ότι η Λένα δεν είχε πεθάνει. Ήταν απλώς ανέστητη. Την επόμενη ημέρα, μία γυναίκα που περπατούσε κατά μήκος του ποταμού είδε το άψυχο σώμα της να επιπλέει και ειδοποίησε τις αρχές. Μία περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα οδήγησε τους ερευνητές στην πόρτα του Τσικατίλο, αλλά η γυναίκα του έδωσε άλοθη. Στο τέλος, ο Κραυτσένκο κρίθηκε ένοχος σε την δολοφονία της Λένα και εκτελέστηκε άδικα. Ο Αντρέι τρόμαξε και κατάφερε να καταπολεμήσει την επιθυμία του να σκοτώσει ξανά, αλλά μόνο για λίγο. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1981 βρήκε το δεύτερο θύμα του στην στάση λεωφορείου
έξω από την δημόσια βιβλιοθήκη. Η 17χρονη Λαρίσα συμφώνησε να του κάνει παρέα. Η έφηβη είχε φύγει από το οικοτροφείο που έμενε και κάποιες φορές αντάλλαζε σεξουαλικές χάρες για ένα γεύμα ή ένα μέρος για να μείνει. Ο Τσικατίλο την κάλεσε να μοιραστούν λίγη βότκα με σκοπό να κάνουν σεξ. Περπάτησαν μέσα στο δάσος και μόλις έφτασαν σε ένα απομονωμένο σημείο, της έσκισε τα ρούχα και προσπάθησε να την βιάσει. Δεν κατάφερε όμως να αποκτήσει στήση και εκείνη γέλασε μαζί του. Ο Τσικατίλο της επιτέθηκε, καθυλώνοντάς την στο έδαφος. Η κοπέλα ούρλιαξε και αυτός έχωσε λάσπη μέσα στον λαιμό της για να την πνίξει. Καθώς δεν είχε μαχαίρι πάνω του, πήρε ένα χοντρό κλαδί και την τρύπησε μιμούμενο στο μαχαίρι, κάτι που του προκάλεσε εξπερμάτωση. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος που άρχισε κυριολεκτικά να χορεύει από την χαρά του γύρω από το σώμα της. Όταν αυτή η χαρά υποχώρησε, έπασε το σώμα της με φύλλα και κλαδιά. Μετά από αυτή την δολοφονία, ο Τσικατίλο ήξερε ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχει σεξουαλική ικανοποίηση ήταν βασανίζοντας και δολοφονώντας ανθρώπους. Καταδίωκε τα θύματά του σε σταθμούς τρένων, στάσεις λεωφορείων και δημόσια πάρκα και πάντα έβρισκε έναν τρόπο να τα πείσει να πάνε μαζί του. Με τα χρόνια επανέλαβε το δολοφονικό του μοτίβο ξανά και ξανά. Όταν δεν μπορούσε να αποκτήσει στήση, χρησιμοποιούσε το μαχαίρι του ως υποκατάστατο. Τους ακροτηρίαζε τα γεννητικά όργανα και σε πολλά θύματα έκοψε την άκρη της μύτης ή της γλώσσας και τα έφαγε. Από τα περισσότερα θύματα είχε βγάλει και τα μάτια, λέγοντας αργότερα ότι το έκανε επειδή πίστευε πως τα θύματά του κρατούσαν και αποτύπωναν το πρόσωπό του ακόμα και μετά θάνατον. Η επόμενη δολοφονία έγινε στις 12 Ιουνίου του 82 όσο ταξίδευε για δουλειά. Μεταξύ Ιούνιο και Δεκέμβριο ο Τσικατίλο σκότωσε 6 εφήβους σε όλη την χώρα. Το καλοκαίρι του 83 η 15χρονη Λόρα Σαρκισιάν που ήταν από την Αρμενία είχε φύγει από το σπίτι της και έπασχε από αμνησία. Ήταν το τέλειο θύμα και ο Τσικατίλο εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Ο Αντρέι ομολόγησε αυτήν την δολοφονία από την σύλληψή του το 1992, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες λόγω ανεπαρκών αποδεκτικών στοιχείων. Το ίδιο καλοκαίρι σκότωσε την 13χρονη Ιρίνα Ντουνένκοβα με το πτώμα της να μένει για 10 ολόκληρα χρόνια στο πάρκο Aviators. Στα τέλη Μαΐου του 84, ο Τσικατίλο σκότωσε την φίλη του, την 29χρονη Τατιάνα Πετροσιάν και την 12χρονη κόρη της Βετλάνα. Εν τω μεταξύ κράταγε καλά ακόμα την μάσκα του οικογενειάρχη Τσικατίλο. Πήγαινε για δουλειά, πήγαινε σε επαγγελματικά ταξίδια, φυλάσσοντας το σκοτεινό μυστικό του πίσω από την εμφάνισή του. Την πρώτη εβδομάδα στη νέα του δουλειά σκότωσε την 16χρονη Νατάλια στο πάρκο Aviators και ένα 17χρονο κορίτσι που βρέθηκε στις όχθες του ποταμού Ντόν. Μετά την αποφυλάκησή του λόγω κλοπής τον Δεκέμβριο του 84 βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και μετακόμισε από το Σάκτη μένοντας για λίγο μακριά από τα προβλήματα. Η πίεση της αστυνομίας τον είχε τρομάξει και διέπραξε μόνο 2 φόνους του 85. Το 86 αποφάσισε να κάνει διάλειμμα. Είπε αργότερα ότι είχε κλείσει τα 50 το 1986 και ένιωθε πως δεν χρειαζόταν να σκοτώσει πια. Αλλά όταν παρουσιάστηκε μία ευκαιρία ενώ ταξίδευε για δουλειά τον Μάιο του 87, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και παρέσυρε τον νεαρό Όλεγκ Μακαρένκοφ στο δάσος, του οποίου το πτώμα
βρέθηκε το 1991. Το 1988 ο Τσικατίλο περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο Ροστόφ και ο αυξανόμενος αριθμός πτωμάτων έδειχνε ότι δεν είχε κανένα σκοπό να επιβραδύνει. Μετά από μία παύση 8 μηνών, τον Μάρτιο του 1989 δολοφόνησε και διαμέλισε την 16χρονη Τατιάνα Ριζόβα, κρύβοντας τα τεμαχισμένα κομμάτια της σε έναν υπόνομο. Ενώ αργότερα, όσο ήταν στον δρόμο για ένα πάρτι γενεθλίων, είδε την 19χρονη Γελένα Βάργα σε μια στάση λεωφορείου. Την παρέσυρε στο δάσος και την δολοφόνησε, βγάζοντας την μήτρα της με ένα μαχαίρι. Μετά την δολοφονία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, καθαρίστηκε και πήγε στο πάρτι. Όταν τον Νοέμβριο του 1990 οι αρχές βρήκαν το πτώμα της Βέτα Κορόστικ, ο Τσικατίλο τέθηκε υπό παρακολούθηση. Όσο βρισκόταν στην αγορά για να αγοράσει μπύρα, πλησίασε πολλά μικρά παιδιά και εφήβους. Όλοι όμως αρνήθηκαν να τον μιλήσουν και η αστυνομία επενέβη και τον συνέλαβε. Η έρευνα που έκαναν στο σπίτι του έφερε στην επιφάνεια 23 μαχαίρια, ένα σφυρί και ένα ζευγάρι παπούτσια που τέριαζαν με το μέγεθος που βρέθηκε σε μια σκηνή εγκλήματος. Οι αστυνομικοί μίλησαν τότε με τους πρώην και νυν εργοδότες του Τσικατίλο έως και 12 χρόνια πίσω και κατάφεραν έτσι να τον τοποθετήσουν κοντά στις σκηνές της κάθε δολοφονίας. Ίσως το πιο προφανές ήταν ότι ο Τσικατίλο βρισκόταν στην Ουκρανία στις 14 Μαΐου του 1988, όταν η 9χρονη Αλιώσα Βορόνκα δολοφονήθηκε. Τον έβαλαν σε ένα κελί της ΚΑΓΚΕΜΠΕ μαζί με τον πιο ικανό πληροφοριοδότη που είχε η αστυνομία. Παρά όμως τις ατελείωτες συζητήσεις που είχαν με σκοπό να τον παγιδεύσουν, αρνήθηκε να ομολογήσει οτιδήποτε. Έγραψε ένα κείμενο 9 σελίδων δηλώνοντας ότι είχε σεξουαλικές αδυναμίες που δεν μπορούσε να ελέγξει. Παραδέχτηκε ότι ικανοποιούσε τις παρεκκλίνουσες παρορμήσεις του βρίσκοντας πρόθυμους συμμετέχοντες σε σταθμούς ή πληρώνοντας άστεγους. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν ο Ροστόφ Ρίπερ. Οι μέρες όμως περνούσαν και η αστυνομία δεν μπορούσε να τον κρατήσει άλλο στην φυλακή χωρίς να του προσάψουν κατηγορίες. Έτσι ο επικεφαλής ερευνητής αποφάσισε να στείλει έναν ψυχίατρο για να προσπαθήσει να του εκμεεύσει μία ομολογία. Ο ψυχίατρος αυτός χρησιμοποίησε μία εντελώς διαφορετική μέθοδο από τους ανακριτές και ο Τσικατίλο τον άκουσε προσεκτικά. Ένιωσε κατά κάποιον τρόπο κολακευμένος που κάποιος ενδιαφερόταν για αυτόν. Ξαφνικά το τέρας μέσα του κατέρευσε και μέσα σε μία πλημμύρα δακρύων ομολόγησε τα πάντα. Η 13χρονη βασιλεία του τρόμου είχε επιτέλους φτάσει στο τέλος της. Όταν ρωτήθηκε για τον κανιβαλισμό, παραδέχτηκε ότι του άρεσε η γεύση του αίματος. Ισχυρίστηκε ότι αφού αφαιρούσε τα γεννητικά όργανα από τα θύματά του, τα πέταγε στο δάσος. Καθώς όμως δεν βρέθηκε τίποτα στις σκηνές των εγκλημάτων, οι αρχές είπαν ότι ίσως φαγώθηκαν από άγρια ζώα ή κάποια από αυτά κατανάλωσε και ο ίδιος ο Αντρέι. Παραδέχτηκε ότι το να μασάει και να καταπίνει τις θυλές και τις άκρες από τα πέη των θυμάτων του του έδινε μια ζωική ικανοποίηση. Τρώγοντας μέρη από τα θύματά του, ήλπιζε να αυξήσει την δύναμή του. Ο Τσικατίλο στην ομολογία του παρήχε κάθε λεπτομέρεια και των 36 δολοφονιών. Παραδέχτηκε επίσης άλλες 20 δολοφονίες, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό σε 56. Η αστυνομία έπρεπε όμως να εξασφαλίσει την εγκυρότητα της ομολογίας αυτής, καθώς δεν ήθελε να ρισκάρει. Αν ο Τσικατίλο έλεγε ψέματα, ολόκληρη η υπόθεση εναντίον του θα κατέρεε.
Έτσι, οδήγησε την αστυνομία στις σκηνές των δολοφονιών, πηγαίνοντάς τους από την μία τοποθεσία στην άλλη, και θυμήθηκε τα πάντα. Την ημέρα και την ώρα που τους σκότωσε, τι φορούσαν, την συζήτηση που είχαν, ποιο μαχαίρι χρησιμοποίησε και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Τα μέσα ενημέρωσης τον αποκαλούσαν ο μανιακός και ήταν πιο εύκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποιος που διέπραξε τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα ήταν τρελός. Ωστόσο, κηρύχτηκε νομικά υγιής και μπόρεσε να δικαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξε. Η δίκη του ξεκίνησε στις 14 Απριλίου του 1992 και κράτησε 6 μήνες. Οι κάτοικοι του Ροστόφ ήθελαν το κεφάλι του καρφωμένο σε πάσαλο. Πολλοί εξοργισμένοι πολίτες φόρεζαν στους φρουρούς να τον αφήσουν ελεύθερο μέσα στο πλήθος και να τον φροντίσουν οι ίδιοι. Ολόκληρο το έθνος παρακολουθούσε τις μακάβρες λεπτομέρειες των δολοφονιών του, την μία μετά την άλλη. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Τσικατίλο τοποθετήθηκε μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί, όχι μόνο για την δική του ασφάλεια, αλλά και λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του. Μίλαγε συνεχώς μόνος του και πότε-πότε έριχνε το κεφάλι του πίσω και μούγκριζε από τα γέλια σαν μανιακός. Κάποια στιγμή άρχισε να πηδάει μέσα στο κελί του και κατέβασε το παντελόνι του, κουνώντας το πέος του για να το δουν όλοι, λέγοντας: «Κοιτάξτε αυτό το άχρηστο πράγμα. Τι νομίζετε πως θα μπορούσα να κάνω με αυτό?» 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της δίκης, το δικαστήριο έβγαλε την ετιμιγορία του. Ο δικαστής επέτρεψε στον Τσικατίλο να μιλήσει. Αυτός όμως, αντί να παρακαλέσει για συγχώρεση ή να εκφράσει τύψεις, μίλαγε για 2 ώρες μόνο για τον εαυτό του. Στις 15 Οκτωβρίου του 1992, ο Αντρέι Τσικατίλο κρίθηκε ένοχος για 52 από τις 53 κατηγορίες δολοφονίας. Όταν σηκώθηκε να μιλήσει, είπε: «Όποτε χρησιμοποιούσα το μαχαίρι μου, ένιωθα ψυχολογική ανακούφιση. Ξέρω ότι πρέπει να καταστραφώ. Είμαι ένα λάθος της φύσης». 14 Φεβρουαρίου του 1994 και με 17 βαθμούς υπό το μηδέν, ο Αντρέι Τσικατίλο, ο χασάπης του Ροστόφ, ο κόκκινος αντεροβγάλτης, ο μανιακός, πείτε τον όπως θέλετε, βγήκε από το κελί του συνοδεία δεσμοφυλάκων. Είχε νωρίτερα κάνει έκκληση στον πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν, ζητώντας του να του σώσει την ζωή. Πρότεινε να τον μελετήσουν σεξοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, οποιοσδήποτε. Είπε ότι προσφέρεται ενθελοντικά να γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης για το υπόλοιπο της ζωής του. Έτσι το πρωί, όταν τον πήραν οι φρουροί, νόμιζε πως θα τον μεταφέρουν στη Μόσχα. Αντίθετα, τον πήγαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Όταν ο εισαγγελέας διάβασε την αρνητική απάντηση του Γέλτσιν, ο Τσικατίλο είπε: «Θα με πυροβολήσουν τώρα?» Μετά από 1 λεπτό, εκτελέστηκε με έναν μόρο πυροβολισμό στο δεξί του αυτί. Τα αποτρόπαια εγκλήματα του Τσικατίλο ενέπνευσαν και άλλους δολοφόνους, όπως τον Αλεξάνδρ Πιτσούσκιν, τον δολοφόνο της Κακέρας, του οποίου ο κύριος στόχος ήταν να συγκεντρώσει υψηλότερο αριθμό πτωμάτων από τον Τσικατίλο. Ήθελε αυτός να μείνει στην ιστορία ως ο πιο παραγωγικός κατά σειροήν δολοφόνος της Ρωσίας. Στο τέλος, κρίθηκε ένοχος για 49 δολοφονίες, 3 λιγότερες σε σχέση με τους 52 του Τσικατίλο. Ακόμα και ο γιος του Αντρέι, ο Γιούρι, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας το 2009. Σε ένα παράξενο γύρισμα της μοίρας, το τελευταίο θύμα
του Αντρέι Τσικατίλο, η Σβέτα Κορόστικ, βρέθηκε στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα γενεθλίων του πρώτου του θύματος, της μικρής Λένα Ζακότνοβα. Η ζωή και ο θάνατος είχαν κάνει έναν μακάβριο κύκλο. Ως παιδί, ο μικρός Αντρέι Τσικατίλο φοβόταν τα τέρατα που τρώνε παιδιά, τα οποία ζούσαν έξω από την αυλή του. Τελικά, μεταμορφώθηκε στον ίδιο του τον φόβο. Ένα τέρας, ένας μπαμπούλας, με τον οποίον οι γονείς θα φοβίζουν τα παιδιά τους και τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.